Η 29η Μαρτίου αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κύπρο. Χθες εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ειδικό ψήφισμα με πολύ ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Τονίζουμε 4 από τις πολύ σημαντικές επισημάνσεις που περιέχονται στο συγκεκριμένο ψήφισμα. Πρώτον, καταδεικνύει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επίλυση του Κυπριακού και καλεί μάλιστα με ξεκάθαρο τρόπο την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, επισημαίνει με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο ότι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας για τους Κύπριους πολίτες είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντας την ίδια ώρα το μήνυμα προς την Άγκυρα να σταματήσει τις όποιες αξιώσεις για συνέχιση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγύησεων. Παράλληλα, καλεί την Τουρκία να συμβάλλει με συγκεκριμένο και απτό τρόπο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για λύση, συμπεριλαμβανομένου της απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων. Το τέταρτο και πολύ σημαντικό επίσης σημείο είναι ότι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι κάθε ανεξάρτητο κράτος δικαιούται να ασκεί απρόσκοπτα τα κυριαρχικά του δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων εντός της αποκλειστικής του οικονομικής ζώνης. Καλωσόρισε τις πρόσφατες αδειοδοτήσεις για τον τρίτο γύρο, καθιστώντας σαφές ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμποδίζει τις όποιες ενεργειακές πολιτικές και πράξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και ισχυρότερα ψηφίσματα που εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό καταδεικνύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από το Δημοκρατικό Συναγερμό ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και από πλευράς κυβέρνησης και Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ύψιστη προτεραιότητα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις επίλυσης του Κυπριακού και τίποτα άλλο.